σκοπός του σεμιναρίου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης είναι να εξοικειώσουμε το κοινό με το ποίημα του Τάκη Σινόπουλου «Ο καιόμενος». Είναι ένα ποίημα πάρα πολύ γνωστό, το γνωστότερο ποίημα μπορούμε να πούμε του Τάκη Σινόπουλου, περιλαμβάνεται στο βιβλίο με τα λογοτεχνικά κείμενα του Λυκείου και είναι ένα κείμενο πάρα πολύ ενδιαφέρον προκειμένου να θέσει κανείς το ερώτημα αν αυτό το ποίημα του Σινόπουλου είναι ή δεν είναι μοντέρνο. Και είναι ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα γιατί το πλαίσιο διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων στο Λύκειο σε πολύ μεγάλο βαθμό υπαγορεύεται από τη διάκριση των κειμένων ανάμεσα στα κείμενα της παραδοσιακής ποίησης και τα κείμενα της μοντέρνας ποίησης. Πιστεύω πως όσοι θα παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο και από την συζήτηση στην οποία μπορούμε μετά να κάνουμε και στην οποία εύχομαι να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, θα θέσουν κάποια ερωτήματα και θα προκληθούν στο να δώσουν κάποιες απαντήσεις γύρω από την φύση του μοντερνισμού στην ελληνική ποίηση, και ευρύτερα ερωτήματα μπορούν να θέσουν, όπως είναι τα ερωτήματα του στόχου της διδασκαλίας των ποιητικών κειμένων στο περιβάλλον της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ποια είναι η διαδικασία μέσα από την οποία, διδάσκοντας ένα λογοτεχνικό κείμενο, προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε. Ποια είναι η συμμετοχή των μαθητών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το ερώτημα αν πρέπει να υπάρχει μια προπαρασκευή των μαθητών που έχουν ενδεχομένως διαβάσει τα κείμενα πριν αυτά τους διδαχθούν. Και το συγκεκριμένο ποίημα, ο καιόμενος, νομίζω ότι μπορεί να τροφοδοτήσει πολύ κέρια όλη αυτή τη συζήτηση. Στο περιβάλλον της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έλεγα ότι η λογοτεχνία πρέπει να διδάσκεται, αν υποτεθεί ότι υπάρχει ένα πρέπει, μια ηθική επιταγή δηλαδή που να διέπει τη διδασκαλία, πρέπει να διδάσκεται προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε τουλάχιστον κάποιους από τους μαθητές μας αναγνώστες της λογοτεχνίας. Δηλαδή να τους πείσουμε ότι αξίζει να διαβάσουν λογοτεχνία έξω από το σχολικό περιβάλλον, στην υπόλοιπη ζωή τους και μακάρι στη διάρκεια της ζωής τους. Προκειμένου να καταφέρουν τι? Να καταφέρουν να οικειωθούν με πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας που νομίζω ότι μόνο η λογοτεχνία και γενικότερα η τέχνη είναι ικανή να συμπυκνώσει και να μας δώσει με τόσο περιεκτικό, οικονομικό και συνάμα πάρα πολύ δραστικό συγκινησιακά τρόπο.